Πάμε να συνομιλήσουμε λίγο με τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, τον Μαρίνο Σιζόπουλο. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Σιζόπουλε. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα. Καλό μεσημέρι στους τηλεθεατές σας. Πριν πάμε στο τι περιμένουμε να γίνει σήμερα, γιατί χρειάζεται η στήριξη όλων των κομμάτων για να μπορέσουν να περάσουν τα μέτρα για την οικονομία, θέλω να σας μιλήσω λίγο για την υδροχλωροκίνη. Μάλιστα. Αν το λέω και σωστά. Έχετε στείλει επιστολή εσείς στον Υπουργό Υγείας. Είναι ουσιαστικά το φάρμακο εκείνο το οποίο θεωρείται ότι θα είναι το επικρατέστερο για να χρησιμοποιηθεί ως αντιϊκό φάρμακο για τον κορονοϊό. Μαρίνα, τη συγκεκριμένη πρόταση την έχω κάνει πριν από περίπου 10 μέρες. Την επανέλαβα και στη σύσκεψη των αρχηγών στις 17 του Μάρτη με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ότι είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε οι ιατρικές υπηρεσίες να είχαν αστήσει εξ αρχής διαρευνήσει και να προχωρήσουν ακριβώς στην εφαρμογή της συγκεκριμένης θεραπείας. Δεδομένου ότι φαίνεται ότι χώρες οι οποίες προχώρησαν στην εφαρμογή της συγκεκριμένης θεραπείας, όπως είναι η Γερμανία για παράδειγμα και το Ισραήλ, έχουν ένα πολύ χαμηλό συντελεστή θνησιμότητα σε σχέση με τα περιστατικά τα οποία έχουν επιβεβαιωθεί, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες. Λόγω του ότι ως δερματολόγος έχω μια μεγάλη εμπειρία στη χορήγηση του συγκεκριμένου φαρμάκου, εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, 30 τόσα χρόνια. Το χρησιμοποιώ το συγκεκριμένο φάρμακο, όχι μόνο εγώ αλλά και οι υπόλοιποι δερματολόγοι. Ναι. Έχουμε διαπιστώσει ότι είναι ένα φάρμακο το οποίο στις θεραπευτικές του δόσεις δεν έχει οποιασδήποτε παρενέργειες. Άρα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση. Ούτε όταν υπάρχουν υποκείμενα νοσήματα. Όχι, δεν τίθεται ακριβώς σε κίνδυνο ακριβώς η ζωή, η υγεία των περιστατικών. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι μια πολύ φτηνή θεραπεία, η οποία αυτόν το οποίο επιβεβαιώνεται μέρα με τη μέρα μέσα από τις μελέτες που γίνονται. Είναι ότι μειώνει τη βαρύτητα των συμπτωμάτων σε περίπτωση που κάποιος φορέας θα νοσήσει. Άρα λοιπόν μας δίνεται η δυνατότητα μιας καλύτερης διαχείρισης και κυρίως να μειώσουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τη θρησιμότητα αυτών των περιστατικών. Μάλιστα. Θα πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι υπάρχει επαρκή τέτοιου φαρμάκου στην κυπριακή αγορά. Εγώ έχω μιλήσει και με εταιρείες φαρμακευτικές που το παρασκευάζουν, αλλά και με εισαγωγείς του φαρμάκου. Ότι υπάρχει σε ικανοποιητική ποσότητα, άρα μπορεί άμεσα να ξεκινήσει να χρησιμοποιείται. Από εκεί και πέρα πρέπει να ομολογήσω ότι έχω κάποιες ανησυχίες. Δηλαδή. Ανησυχίες από το γεγονός ότι υπάρχει μια καθυστέρηση όσον αφορά την έναρξη εφαρμογής. Κάποιους λόγους τους οποίους έχω εδώ να δημοσιεύονται και να δημοσιοποιούνται ότι χρειάζονται τα πρωτόκολλα, θέλω να πω ότι δεν χρειάζονται πρωτόκολλα αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι θεραπεία η οποία είναι ασφαλισμένη, είναι θεραπεία η οποία διαρκεί μόνο για 7 ημέρες. Και χορηγείται ακριβώς στα θετικά, στις θετικές περιπτώσεις νόσησης από τον ιό. Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο. Περιμένουμε να δούμε τι νεότερο όμως θα έχουμε από εκεί. Σε σχέση με τα της οικονομίας τώρα, κύριε Σιζόπουλε, η θέση σας. Βρισκόμαστε ήδη σε μια διαδικασία τώρα τηλεδιάσκεψης. Τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, μαζί με την Υπουργό Εργασίας και τον Υπουργό Οικονομικών, για να διαμορφώσουμε τα τελικά κείμενα. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν σε 2-3 νομοσχέδια σοβαρές παρατηρήσεις, υπάρχουν ενδεχομένως πρόσθετες διευκρινήσεις που πρέπει να γίνουν, γιατί τα θέματα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ναι. Και ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορούμε με συνοπτικές διαδικασίες ως βουλευτές να προχωρούμε και να στηρίζουμε και να ψηφίζουμε τέτοια νομοσχέδια. Από την πλευρά της ΕΔΕΚ, αυτό το οποίο επιχειρήσαμε και συνεχίζουμε να επιχειρούμε, είναι όσο το δυνατόν να αυξήσουμε το δίχτυ προστασίας κυρίως των αυτοτελώς εργαζομένων. Αυτό θα σας ρωτούσα, γιατί έχουμε πάρει πολλά μηνύματα ότι όσα μέτρα και αν έχουν ανακοινωθεί, έχουν μείνει στην άκρη οι αυτοτελώς εργαζόμενοι. Ακριβώς. Οι αυτοτελώς εργαζόμενοι, ειδικά αυτοί που έχουν αναστείλει τις εργασίες τους, αντιλαμβάνεστε ότι βρίσκονται στην πιο δύσκολη θέση. Γιατί πέραν από το ότι έχουν χάσει το εισόδημα, από εκεί και πέρα έχουν και πρόσθετα έξοδα όσον αφορά τη συνέχιση λειτουργίας του εργασιακού του χώρου. Ως εκ τούτου λοιπόν πρέπει να τους λάβουμε σοβαρά υπόψη και πρέπει να παρατηρήσουμε ότι δυστυχώς μέχρι στιγμής τα μέτρα τα οποία περιλαμβάνονται στα νομοσχέδια δεν είναι ικανοποιητικά όσον αφορά τους αυτοτελώς εργαζόμενους. Θεωρείτε όμως ότι όλο αυτό μπορείτε να το προλάβετε και ως Βουλή βέβαια σήμερα και να έχουμε λευκό καπνό και να υπάρξει σύμπνοια και να δοθεί το πράσινο φως? Προσπαθούμε να γίνει αυτό το ζήτημα. Από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεστε ότι ο Υπουργός Εργασίας έχει τη δυνατότητα με διατάγματα να καθορίζει και να αλλοιώνει ενδεχομένως τις διαδικασίες αυτές. Εμείς οφείλουμε πια να εμπλουτίσουμε όσο το δυνατό με συγκεκριμένες προτάσεις την διαμόρφωση τέτοιων διαταγμάτων, έτσι ώστε να καλύψουμε αποτελεσματικά αυτά τα άτομα. Θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Σιζόπουλο. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς.